Εκτελεστική μηχανικό του ΤΑΗ, Γιάννα Οικονομίδου, να δούμε ακριβώς έτσι την ποιότητα των φραγμάτων. Σας χαιρετώ. Καλή σας μέρα. Λοιπόν, έχω ήδη συνδεθεί με την ιστοσελίδα. Βεβαίως είναι 7/12 τα στοιχεία που έχουμε εδώ. Συγκριτικά και με πέρσι δεν είναι τόσο καλά τα πράγματα σε σχέση με την πληρότητα. Δυστυχώς όχι. Ναι. Παρά τις καταρρακτώδεις βροχές που φαίνεται ότι σημειώθηκαν σε κάποιες περιοχές της Κύπρου το τελευταίο τρίμερο, η μέση βροχόπτωση ανήλθε μόλις στα 13,2 χιλιοστά, η οποία θεωρείται χαμηλή για το μήνα Δεκέμβριο. Να αναφέρουμε ότι η κανονική για το μήνα ανέρχεται στα 106 χιλιοστά, ενώ από την πρώτη μήνα του μήνα μέχρι σήμερα έχει καταγραφεί ποσότητα ύψους 18 χιλιοστών ή 17% της συνολικής. Και για τον λόγο αυτό η ροή νερού στα φράγματα ήταν μειωμένη. Ναι. Συγκεκριμένα το τελευταίο τριήμερο καταγράφηκε η ροή ύψους 491.000 κυβικών μέτρων νερού στα κύρια φράγματα της Κύπρου, η οποία δεν θεωρείται ικανοποιητική για την εποχή αυτή. Ναι. Και να πάρουμε για παράδειγμα τον Μπούρι, κυρία Οικονομίδου, που βλέπω τώρα τα στοιχεία είναι 7/12, είπαμε, η πληρότητα είναι στο 41,3%, συγκριτικά με 64,9% που ήταν πέρσι στην αντίστοιχη περίοδο. Σήμερα είναι ακόμα πιο χαμηλά, είναι στο 41,2%. Φαίνεται ότι οι απολύψεις ήταν μεγαλύτερες από την εισρωή. Ναι. Τώρα αυτό λόγω της ηλιοφάνειας, έτσι είναι, ή επειδή γίνεται χρήση από το φράγμα. Γίνεται η χρήση, συνεχίζεται να γίνεται η χρήση από το φράγμα. Δεν ήταν ικανοποιητική η ζωή. Μάλιστα. Οι βροχοπτώσεις δεν έχουν γίνει στις περιοχές ανάντι των φραγμάτων, έχουν καταγραφεί στις αστικές περιοχές κυρίως. Επειδή κοντά στο Γενάρη, κυρία Οικονομίδου, πηγαίναμε και στο φράγμα που πλημμύριζε πρώτο, αν θέλετε. Δεν βλέπω κάποιο έτσι να προσεγγίζει. Όχι, ούτε το ίμιση της χωρητικότητας του. Ναι, δυστυχώς φέτος η εικόνα δεν είναι καλή. Σε σχέση με πέρσι, σήμερα έχουμε 133.942 κυβικά μέτρα νερού, η οποία αντιστοιχεί στο 46,1% της χωρητικότητας των φραγμάτων. Συγκριτικά με την αντίστοιχη περσινή, έχουμε αποθηκευμένα 61.867 κυβικά λιγότερα, ενώ το ποσοστό πληρότητας πέρσι ανερχόταν στα 67,3%. Ναι. Τώρα, συγκριτικά και με προηγούμενα χρόνια, πού βρισκόμαστε, κυρία Οικονομίδου? Πιο παλιά συζητούσαμε και πότε θα μπουν σε ενεργοποίηση, θα τεθούν οι αφαλατώσεις, πότε θα χρειαστεί. Θυμάστε, είχαμε και κοβόταν το νερό, περικοπές, όλα αυτά. Ενώ για την επόμενη χρονιά το βλέπετε κάπως έτσι, ή έχουμε ακόμη ελπίδες? Έχουμε ακόμη ελπίδες, όμως δεν φαίνεται με βάση τα σημερινά δεδομένα ότι θα ανέβουμε πολύ. Όμως η λειψιδρία είναι ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει διαχρονικά η Κύπρος και μέσα από την εμπειρία μας έχουμε δημιουργήσει κατάλληλους μηχανισμούς για την κατανομή του νερού κάτω από συνθήκες σπανιότητας. Έχουμε κάθε χρόνο εφαρμόζουμε τα σενάρια παροχής νερού από τα κυβερνητικά υδατικά έργα, με το οποίο γίνεται η κατανομή των διαθέσιμων ποσοτήτων στις διάφορες χρήσεις, με προτεραιότητα την πλήρη ικανοποίηση των αναγκών της ίδρευσης. Και για τον λόγο αυτό έχουμε τις αφαλατώσεις, τις οποίες όποτε τα αποθέματα δεν μας βοηθούν, τις ενεργοποιούμε πλήρως και φέτος έχουμε θέσει σε πλήρη λειτουργία τις αφαλατώσεις μας, εκτός από αυτήν της Δεκέλιας, η οποία είναι στη μισή για κάποιους τεχνικούς λόγους. Οπότε αξιοποιούμε πλήρως τις αφαλατώσεις και έχουμε κατανέμει τα διαθέσιμες ποσότητες για άρδευση ανάλογα με την περιοχή και τις αρδευτικές ανάγκες των καλλιεργειών, με τρόπο να ρυθμίσουμε την σωστή κατανομή. Να. Και παρότι δεν είναι αντικείμενο τη σημερινή μας συζήτηση, κυρία Οικονομίδου, επειδή τρέχει και μια έρευνα τώρα και για το Σαϊτσά και για ιδιωτικά φράγματα και όλα αυτά, μόνο το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων δίνει αυτές τις άδειες και πού επιτρέπεται και πού κόβει το νερό, αν παραστεί ανάγκη, σωστά? Ναι, εξαρτάται από την περίπτωση. Τα θέματα αυτά χάνουν χειρισμού από τη διεύθυνση του τμήματος. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Οικονομίδου. Είναι μείζον αυτό το ζήτημα και το ελέγχει και η αρχή κατά της διαφθοράς για το ιδιωτικό αυτό φράγμα. Θα επανέλθουμε πολύ σύντομα, θα έχουμε και στοιχεία επί τούτου. Πάμε